Αγαπητοί φίλοι του Time TV, δεν χωρά αμφιβολία ότι η πρόσφατη κρίση που δημιουργήθηκε στην οικονομία λόγω της πανδημίας δημιούργησε τρομακτικά προβλήματα, δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχοντας ήδη φροντίσει, έχοντας ήδη δημιουργήσει σταθερές υποδομές, να μπορούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δυσάρεστο περιβάλλον. Μία τέτοια επιχείρηση θα εστιάσουμε σήμερα σε μία τέτοια επιχείρηση. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Θεόδωρο Μέλο, Διευθυντή Εξαγωγών και Μάρκετινγκ της Αλκίμικα, μιας εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρες στον πλανήτη. Ίσως αυτό να είναι και το μυστικό. Κύριε Μέλο, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Θα ήθελα πριν μπούμε στο μυστικό της επιτυχίας της δικής σας εταιρείας, να σταθούμε στο πλαίσιο, στην αγορά. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα για τις συνέπειες που είχε η πανδημία στη δική σας αγορά? Μάλιστα. Αυτό, ακούγοντας την εισαγωγή σας, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι λέγοντας ότι η Αλκίμικα είναι μια εταιρεία η οποία έχει καταφέρει να προσπελάσει τα εμπόδια που τέθηκαν μπροστά της στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Ο μεγάλος καταλύτης είναι ο κλάδος. Δηλαδή ήταν ένα σκέλος που καμία εταιρεία, ασχέτως μεγεθούς και ασχέτως δυνατοτήτων, ήταν μια ζαριά. Αν ήμασταν, παραδείγματος χάρη, στην αεροπορική βιομηχανία, αν ήμασταν στον τουριστικό κλάδο και ας ήμασταν πενταπλάσιοι σε μέγεθος, το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζαμε θα ήταν τεράστιο. Οπότε από εκεί ξεκινούν όλα. Είναι ο καταλύτης του κλάδου. Και ο κατασκευαστικός κλάδος σε αυτή την περίπτωση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή και την Ασία, δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Στην Ευρώπη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο κλάδος του DIY και των ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να ανακοινήσουν τα σπίτια τους ή να βελτιώσουν τα σπίτια τους ειδής μέσης και μόνοι τους, σε κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες όπως ήταν η Αυστρία, η Γερμανία και ούτω καθεξής, είχε πολύ μεγάλη άνθηση. Οπότε αυτές ήταν χώρες τις οποίες και εμείς μπορέσαμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και το μερίδιό μας, γιατί όλοι στράφηκαν στη βελτίωση της κατοικίας τους, όντας κλεισμένοι. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την ελληνική αγορά. Ισχύει το ίδιο, δηλαδή ο κατασκευαστικός κλάδος. Κοιτάξτε, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα και από τις πωλήσεις τις δικές μας, αλλά και με συναδέλφους που μιλάω σε άλλες εταιρείες, δεν πήγε πίσω. Τα lockdown δυστυχώς αλλάξανε προγράμματα και υπήρξαν κάποιοι δύσκολοι μήνες, Μάρτις-Απρίλης του 2020 επί της ουσίας. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, ο κατασκευαστικός κλάδος γρήγορα πήρε ξανά την ταχύτητά του και τη ρότα του. Εκεί που επλήγησε αρκετά ήταν ο ξενοδοχειακός κατασκευαστικός κλάδος. Πάγωσαν πολλές επενδύσεις ή ξενοδοχεία τα οποία θα κάνανε συντηρήσεις ή θα κάνανε ανακοινήσεις, δεν τις έκαναν γιατί δεν άνοιξαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή ο τουρισμός δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι? Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, επηρέασε μεν, αλλά σε έναν ανεκτό βαθμό, μπορώ να πω. Δώστε μας μια εικόνα για τη δραστηριότητα της δικής σας εταιρείας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που κυριαρχεί στη δική σας τη δουλειά είναι οι λύσεις στον τομέα στεγάνωσης και θερμομόνωσης. Ακριβώς. Ποια ήταν η πορεία σας το 2020, δηλαδή τον περασμένο χρόνο? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Η στεγάνωση είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τόσο, ας πούμε, αισθητικό κομμάτι, δεν είναι χρώματα, δεν είναι αυτό το οποίο ο καταναλωτής θα βλέπει στο σπίτι του και το οποίο τον νοιάζει πάρα πάρα πολύ. Αλλά είναι ένα κομμάτι του κτηρίου το οποίο είναι απαραίτητο. Η αδιατροφοποίηση και η στεγάνωση των επιφανειών είναι απαραίτητο για την μακρά ζωή ενός κτηρίου και ειδικά όταν μιλάμε για κτίρια από τσιμέντο. Αυτό λοιπόν έχει μπορέσει για την Αλκίμικα και σε συνδυασμό με την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια, η οποία νιώθουμε περήφανοι ότι είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και τα υλικά μας, η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει για τα υλικά μας, μας έχουν καταστήσει από τους τεχνολογικούς ηγέτες σε αυτό που κάνουμε. Αυτό λοιπόν ήταν και ο τρόπος με τον οποίο το 2020 μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση της πανδημίας, διότι τα υλικά μας συνέχισαν να είναι απαραίτητα σε διεθνείς αγορές, καθώς και εγχώρια,
ο κλάδος μας συνέχισε να εξελίσσεται και μέσω αυτού μπορέσαμε σε κάποιες χώρες, τολμώ να πω ότι αυξήσαμε και τους τζίρους μας. Βέβαια, υπήρξαν και χώρες οι οποίες έπεσαν και αυτό οφείλεται περισσότερο σε παρατεταμένα lockdowns. Να φέρω ένα παράδειγμα, οι Φιλιππίνες είναι μια αγορά η οποία ήταν σε lockdown για 7 μήνες. Προφανέστατα, λοιπόν, οποιοδήποτε κλάδο στις Φιλιππίνες δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί, ασχέτως φύσης. Αντιθέτως, υπήρξαν χώρες όπως οι κεντροευρωπαϊκές και στη Μέση Ανατολή αντίστοιχα, που ο κλάδος ποτέ δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αντιθέτως και πολλά έργα έπρεπε να ολοκληρωθούν. Οπότε υπήρχε και αυτή η πίεση του χρόνου, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο εντός του 2020, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει περίπου το 2021. Υπήρξε και αυτό το νόηση μέσα. Οπότε εμείς είχαμε την ικανότητα επίσης να διευρύνουμε το πελατολόγιο μας, να ανοιχτούμε σε νέες χώρες, να δημιουργήσουμε νέους συνεργάτες, οι οποίοι ακριβώς λόγω της καμπής του κορονοϊού και το πώς όρθηκαν τα πράγματα, αναγκάστηκαν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις και να βρουν εταιρείες με τις οποίες μπορούσαν γρήγορα να συνεργαστούν, τις οποίες είχαν εμπιστοσύνη ως τεχνογνωσία και ως υλικά, οι οποίες μπορούσαν να τους παράσχουν την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη. Οπότε, και αυτό ήταν ένα σκέλος που μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε, ενώ πυλώνας όλων αυτών των δράσεων είναι πραγματικά η παραγωγή μας. Η παραγωγή μας που μέσα... Και το προϊόν που είναι, ας το πούμε, η σημαία της εταιρείας, ποιο είναι? Ακριβώς. Η σημαία της εταιρείας δεν είναι άλλο, είναι το υπερδέσμο, το οποίο φυσικά βγαίνει σε πάρα πολλές εκδοχές και με πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, αλλά είναι πραγματικά το υπερδέσμο ως brand, είναι ο ηγέτης. Αυτό δηλαδή είναι και η σημαία σας στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή με αυτό... Είναι η σημαία μας στο εξωτερικό, ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, το υπερδέσμο έχει ταξιδέψει και ταξιδεύει σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως. Αλήθεια, ποιες χώρες? Εσείς είσαστε διευθυντής εξαγωγών, δηλαδή κατεξοχήν έχετε αυτό το αντικείμενο. Ποιες χώρες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα δικά σας τα προϊόντα? Θα σας πω, αν το πάρουμε ιστορικά και με την ανάπτυξη της Αλκίμικα, η ευρωπαϊκή αγορά ήταν η πρώτη αγορά στην οποία η Αλκίμικα δημιούργησε δίκτυα διανομής, το πρώτο της πελατολόγιο από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90. Ακολούθησε η Μέση Ανατολή και μετά η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ασία, που επίσης ήταν αυτό που λέγαμε πριν μια πενταετία emerging market. Πλέον δεν είναι emerging market, πλέον είναι από τις πολύ δυνατές αγορές παγκοσμίως. Ενώ προσπαθούμε και έχουμε την τελευταία τριετία μπορέσει να πατήσουμε πολύ καλά, αλλά και βλέπω την επόμενη δεκαετία ότι θα χρειαστεί να έχουμε καλύτερο placement και αυτό ακριβώς βελτιώνουμε με νέες συνεργασίες πώς στην Αφρική. Διότι η Αφρική είναι το μεγάλο στοίχημα όλου του πλανήτη αυτή τη στιγμή, ασχέτως κλάδου. Είναι αυτό που μου αρέσει πολλές φορές να λέω, είχα διαβάσει ένα άρθρο «Η Αφρική είναι η Κίνα της Κίνας». Γιατί πραγματικά οι κινέζικες επενδύσεις στην Αφρική και ο ρυθμός ανάπτυξης σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, βλέπουμε ότι καθιστά απαραίτητο την παρουσία κάθε εταιρείας η οποία ειδικά ασχολείται με το κατασκευαστικό κλάδο. Είτε αυτό αφορά την υποσαχάρια Αφρική και την κεντρική Αφρική, είτε τη βόρεια Αφρική, χώρες όπως η Αλγερία, η Τινησία, το Μαρόκο κ.ο.κ. Όσον αφορά την Ήπειρο της Αμερικής, εμείς δραστηριοποιούμαστε στη Λατινική Αμερική και όχι στη Βόρεια Αμερική. Η Λατινική Αμερική είναι μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ της. Υπάρχουν κράτη τα οποία βρίσκονται σε πολύ δυσμένες συνθήκες, Βενεζουέλα, Εκουαδόρ και ούτω καθεξής. Ωστόσο, υπάρχουν και κράτη τα οποία και έχουν ανάπτυξη, αλλά και πλέον ακολουθώντας και αμερικάνικα standards, τα οποία αμερικάνικα standards είναι πολύ focused στην στεγανοποίηση, όπως την κάνουμε και εμείς, την υγρή στεγανοποίηση που λέμε με πολυουρεθάνη. Αυτό είναι κάτι που μας έχει επιτρέψει να μπούμε σε αυτή την αγορά με αυτόν τον τρόπο, διότι το προϊόν μας είναι γνωστό και έχει και ζήτηση. Επενδυτικά τώρα πώς κινείστε? Είχατε μία εξέλιξη στον τομέα της παραγωγής, έχετε κάτι καινούριο. Ωστόσο, είναι μία περίοδος που συνεχίζετε να επενδύετε. Βεβαίως, και αυτό ήταν αυτό που πήγα να αναφέρω νωρίτερα, ότι ο πυλώνας όλων αυτών ήταν και είναι η παραγωγής μας και ο τρόπος που έχουμε ανταπεξέλθει. Αφενός μεν στον τρόπο της διαχείρισης της πανδημίας και πώς λάβαμε πάρα πολύ γρήγορα όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί να διακοπεί η παραγωγή μας και να προστατευτούν οι άνθρωποι μας.
απέναντι στον κορονοϊό να προστατευτεί το σύνολο και να προστατευτεί ο ένας. Γιατί αν δεν προστάτευες τον ένα, δεν θα προστάτευες το σύνολο, και αν δεν προστάτευες το σύνολο, δεν θα προστάτευες τον ένα. Αυτό ήταν το κύριο μέλημα και το να μην κλείσει ποτέ η παραγωγή. Είδαμε φρικτές ιστορίες από εργοστάσια σε άλλους κλάδους. Το πετύχατε, έτσι, το πετύχατε. Εννοώ γιατί το πετύχαμε, αυτό που λέτε. Το πετύχαμε. Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι. Οπότε αυτό ήταν το ένα σκέπτο. Σε πάρα πολλές βιομηχανικές μονάδες είδαμε πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Ακριβώς. Ξέρετε, και σε αυτό το κομμάτι πάντα η τύχη παίζει έναν παράγοντα, έχει έναν ρόλο, γιατί μπορεί η κακιά στιγμή που λέμε, η στραβή, κάτι να συμβεί και ένας άνθρωπος να κολλήσει και να το μεταδώσει σε κάποιους. Αλλά δημιουργώντας πρακτικές και διαδικασίες και τηρώντας πραγματικά τα μέτρα ασφαλείας, όχι φοράμε μάσκα όταν μας βλέπουν και όταν δεν μας βλέπουν, δεν φοράμε. Πραγματικά είδαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος μπορεί σχεδόν να εκμηδενήσει ανότητες φρικτών πραγματικά σενάριο. Οπότε, πέραν αυτού του κομματιού που ήταν πολύ κέριο, αυτή τη στιγμή με τις επενδύσεις που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία, οι οποίες ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε το capacity της παραγωγής μας σε στεγανοτικά υλικά πάνω από 150 τόνους την ημέρα. Μάλιστα. Ενώ το 2020 συνεχίσαμε τις επενδύσεις μας, επενδύθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σχεδόν το 2020 στο κομμάτι της παραγωγής των σμεντοειδών κονιαμάτων και αντίστοιχα της μονάδας παραγωγής θερμοπρόσωψης. Οπότε και αυτός είναι ένας κλάδος στον οποίο πλέον μπαίνουμε με έναν πολύ δικό μας τρόπο και αν θέλετε εκφράζοντας τη φιλοσοφία της Αλκίμικα και τη τεχνογνωσία της Αλκίμικα και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα, διότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο η Αλκίμικα δεν το παρήχε στο πελατολογιό της, ωστόσο είναι καιρός να το παράσχει και με το δικό της μάλιστα τρόπο. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι γύρω από το οποίο θα ενταθεί όχι μόνο η παραγωγή μας, αλλά και η εμπορική μας κατεύθυνση. Συνολικά οι προσδοκίες σας για το 2021 ποιες είναι? Προσδοκίες μας για το 2021, θα σας πω αμέσως. Από την άποψη του κύκλου εργασιών ή για να το θέσω ρεαλιστικά της παραγωγικότητας, ας μιλάμε σε όγκους και όχι σε τζίρου. Η τζίρου είναι στο κομμάτι ειδικά των δομικών υλικών πολλές φορές παραπλανητικό, διότι όταν αλλάζουν οι τιμές των πρώτων υλών και αυξάνονται, okay, μπορεί ο τζίρος να φουσκώνει, αλλά το θέμα είναι πόσο παράγεις. Εκεί είναι η ουσία. Αυτή τη στιγμή θα σας πω, παραγωγικά χάσαμε από το 2019 στο 2020 ένα 3,5-4%. Μιλάμε για μια απώλεια μηδαμινή, πραγματικά αυτό. Ο στόχος για το 2001 είναι να υπερκαλύψουμε καταρχάς αυτή τη μικρή απώλεια και αφετέρου να αναπτυχθούμε σε μια τάξη από 10-15%. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ εφικτός στόχος. Από τη θέση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, κοιτώντας πώς κινούνται οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και κοιτώντας πώς προχωρά ο κλάδος, όπως αντίστοιχα και η εγχώρια αγορά που έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία στο κομμάτι της στεγάνωσης, είμαστε ηγέτες αυτό στην Ελλάδα, βλέπω ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι παραπάνω από εκεί. Ξέρετε, αυτή την περίοδο η ελληνική κοινωνία δοκιμάστηκε σοβαρά από το θέμα της πανδημίας. Πάρα πολλές εταιρείες, και αυτό είναι προς τιμήν τους, δείξανε μια μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Στηρίξανε με πάρα πολλούς τρόπους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Από τη δική σας την πλευρά, υπήρξε κάποια τέτοια πρωτοβουλία? Βεβαίως και υπήρξαν. Σε επίπεδο κοινωνικό, πώς κινηθήκατε? Ακριβώς. Βεβαίως και υπήρξαν πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούσαν ως εκ των πλήσεων τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Γενικότερα, ξέρετε, ως Αλκίμικα έχουμε, και η ηγεσία της Αλκίμικα έχει ένα χαρακτηριστικό ότι αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε για τον εαυτό μας. Ξέρετε, όχι για να τα δείξουμε, όχι για να τα πούμε. Αλλά για εκεί που μετράνε και με την ουσία που πρέπει να γίνονται και πρακτικά. Αυτό που κάναμε ήταν να βοηθήσουμε στη παροχή υγειονομικού υλικού από μάσκες, αντισηπτικά και ούτω καθεξής σε διάφορες ευπαθείς ομάδες, σε διάφορους λόγους όπου κατά καιρούς έτσι και αλλιώς πάντα παράσχαμε τη βοήθειά μας είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε πρακτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει και έχουμε γνωρίσει ένα υγειονομικό υλικό αρκετά μεγάλης αξίας. Μπορώ να πω και είμαστε αρκετά περήφανοι. Αλλά είναι κάτι, σας λέω, που πάντα το κρατάμε για τους εαυτούς μας. Η φιλανθρωπία είναι καθήκον ανθρωπιάς. Δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δεν είναι marketing. Δεν είναι
για μας τουλάχιστον και έτσι όπως το βλέπουμε. Μάλιστα. Κύριε Μέλλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Και αφού λοιπόν η αλχήμικα μέσα σε ένα τόσο δυσάρεστο περιβάλλον, σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, μπόρεσε να αναπτυχθεί, φαντάζομαι ότι με το που θα ανοίξει η αγορά αυτό θα δώσει και στην εταιρεία καινούργιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Ελπίζω λοιπόν η επόμενη συνάντησή μας να είναι κάτω από πιο αισιόδοξες συνθήκες. Ακριβώς. Και για να το μεταφράσω αλλιώς, ελπίζω η επόμενή μας συνάντηση να είναι διαζώσεις. Γιατί άπαξ και είναι διαζώσεις, σημαίνει ότι όλες οι συνθήκες είναι πραγματικά πολύ πιο αισιόδοξες. Εμείς, σας το είπα, αισιοδοξούμε και νιώθουμε δυνατοί. Νιώθουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον το οποίο σαφέστατα φέρνει προκλήσεις και φέρνει προβλήματα. Αλλά κάθε επιχείρηση εκεί αναμετράται, με τον εαυτό της και την ικανότητά της να λύνει προβλήματα. Αν δεν ήμασταν ικανοί να λύνουμε προβλήματα, δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν θα υπήρχαμε ως οργανισμός, δεν θα υπήρχαμε ως εταιρεία, δεν θα κάναμε αυτή τη συνέντευξη τώρα. Αυτή είναι η ουσία. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι και τώρα το βλέπω αισιόδοξα και την επόμενη φορά που θα τα πούμε να το βλέπω ακόμα πιο αισιόδοξα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας ημέρα.